Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Όπως θα παρακολουθήσουμε, ο Ιάσονας επιστρέφει τα παιδιά στο Κιάρι. Μέσα σε όλα, η Αλεξάνδρα μαθαίνει πως ο Μάρκος πήγε να κάψει τη Μαριέτα ζωντανή για να πάρει εκδίκηση. Αν τελικά φύγουμε μαζί μετά από αυτό που έκανες, δεν θα μπορώ να σου εμπιστευτώ τα παιδιά μου. Είναι τα λόγια της και οι δεύτερες σκέψεις. Εκείνος της δίνει μια μικρή διορία να αποφασίσει. Ή τώρα ή ποτέ. Ή φεύγουμε μαζί ή μένουμε εδώ, εσύ με τον Ιάσονα και εγώ με την Ευγενία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, της εξηγεί. Παράλληλα, οι κομματάρχες με τους οικοπεδοφάγους σχεδιάζουν την άμεση δολοφονία της Μαριέτας. Πρέπει να τη βγάλουμε από τη μέση. Πλέον όχι μόνο δεν μας είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη για τους στόχους μας και τα σχέδιά μας είναι τα λόγια τους. Μέσα σε όλα αυτά, η Ρινιό καταλαβαίνει τη συναισθηματική απομάκρυση του Νικόλα από εκείνη. Συμβαίνει κάτι, τον τελευταίο καιρό μου φαίνεσαι κάπως πιο απόμακρος, του λέει. Αλλά εκείνος τη διαβεβαιώνει πως όλα είναι καλά και πως τον προβληματίζουν θέματα της δουλειάς. Την ίδια στιγμή όμως ο Φάνης έρχεται πιο κοντά με την Ευγενία, η οποία κάτι αρχίζει να νιώθει γι' αυτόν με μεγαλύτερη συμπάθεια. Επιπλέον ο Κοντογιάννης εμφανίζεται και λέει στους επίδοξους δολοφόνους της Μαριέτας πως εκείνος έχει τη λύση για το πρόβλημά τους. Όχι κύριε, η Μαριέτα δεν είναι ο σωστός στόχος, γιατί είναι πολύ δημοφιλής και όλοι θα αρχίσουν να ψάχνουν τι συνέβη και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Αν όμως βλάψουμε κάποιο άλλο πιο κοντινό της πρόσωπο, τότε θα φοβηθεί και θα αποσύρει την υποψηφιότητά της, τους αναφέρει.